Ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών θα πάρει τώρα τη θέση του Πρίτανη πάνω δεξιά. Και πάω κατευθείαν στον κύριο Μαυροϊδάκο. Καλημέρα κύριε υπουργέ, τι μου κάνετε, καλά είστε? Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση κύριε Αυτιά. Συζητάμε αυτό το γεγονός προς τιμήν του δημάρχου της περιοχής. Και εδώ παρεμβαίνει η ανθρωπιά πάνω από τα πολιτικά. Τηλεφώνησε στον κύριο καθηγητή, μίλησαν μαζί, είναι ωραίος δήμαρχος. Δεν ξέρω να τον γνωρίζετε, αλλά είναι εκπληκτικός άνθρωπος. Πάμε γρήγορα. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο δικό σας, αλλά θέλω, πριν ζήτησε το λόγο ο κύριος Μαυροϊδάκος, συγγνώμη για αυτό που κάνω, αλλά προηγείται. Κύριε Μαυροϊδάκο, ζήτησε προστασία ο κύριος Βασιλακόπουλος. Θα ήθελα να συμφωνήσω πριν με αυτό που είπε ο κύριος Πρίτανης για την ατομική ευθύνη. Ναι. Διότι δεν γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, η αστυνομία να είναι σε κάθε μαγαζί σε όλη την Ελλάδα, ναι, να προστατεύει τον κύριο Βασιλακόπουλο που ζητάει προστασία για δικούς τους λόγους. Εμάς η αποστολή μας είναι να μαχόμαστε για την εγκληματικότητα, κύριε Αυτιά. Σωστό. Και αυτό παλεύουμε μέρα νύχτα. Και θα ήθελα να διαφωνήσω σε αυτό που είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος. Στην Αττική, όντως οι εστιατόρες κάνουν ελέγχους. Εγώ σε όσα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος έχω πάει, μου έχουν ζητήσει και επιστοποιητικό εμβολιασμού και ταυτοπροσωποίηση με την ταυτότητα. Οπότε είναι πιο υπεύθυνη. Στην επαρχία έχει δίκιο. Η κατάσταση είναι αλλιώς και πρέπει χαλαρή να αλλάξει. Άρα, αυτό που λένε, κύριε Πέτσα, οι αξιότιμοι συνομιλητές, η κυρία Γογούση, πείτε τι ζήσατε χθες στη Θεσσαλονίκη, κυρία Γογούση, με τη βόλτα που κάνατε στο εμπορικό κέντρο, πάντα συνδεδεμένη με τη Θεσσαλονίκη, ελάτε. Ναι, ήταν πάρα πολύ Βαλκάνοι, πάρα πολύ. Μάλιστα. Πιο πολλοί από εμάς, ναι, οι οποίοι κυκλοφορούσαν παντού. Εκεί ξέρουμε ότι το ποσοστό των εμβολιασμών από αυτά που διαβάζουν είναι πολύ χαμηλό. Οπότε είναι ένας παράγον που αυξάνει αυτό τον αριθμό των κρουσμάτων στην πόλη μας. Σωστό. Συν για τις ΜΕΘ που λέτε και από τα περιφερειακά νοσοκομεία, τα δύσκολα περιστατικά τα στέλνουν στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Γι' αυτό γεμίζουν πιο γρήγορα. Έχετε δηλαδή δίκιο. Νομίζω ότι και στη Θεσσαλονίκη το ποσοστό εμβολιασμού είναι ίδιο με την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάλιστα. Απλά με αυτά τα δύο γεγονότα φαίνονται μεγαλύτερα τα νούμερα. Και βέβαια, να πω κάτι ως κόρη ιατρού και εγγονή ιατρού για το περιστατικό με τον κύριο Βασιλακόπουλο. Βεβαίως, τον να το πείτε. Ταυτίστηκα σαν να ήταν ο πατέρας μου, κάποιος δικός μου, τέλος πάντων. Μικρός παλιά, για παπάς, αλλά δεν πειράζει, εντάξει, ναι. Ναι, αδελφός. Συγγνώμη. Ναι. Ο παππούς μου, τρέχανε οι άνθρωποι και του φιλούσαν το χέρι και λέγανε γιατρός, μικρός θεός. Τώρα το πώς έχουν αντιστραφεί έτσι τα πράγματα. Είναι λίγο να μας προβληματίσει. Οι άνθρωποι θυσιάζονται. Πέθαναν πάρα πολλοί γιατροί επειδή κόλλησαν. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Αντώνη τον Μιλωνάκη και πολλούς καλούς φίλους. Κύριε Υπουργέ, καταρχήν το γεγονός όταν το πληροφορηθήκατε ή μπορεί να συμβαίνουν και άλλα γεγονότα που δεν φτάνουν στη δημοσιότητα, αλλά από χθες ο κύριος Βασιλακόπουλος είναι και θέμα στα δελτία ειδήσεων. Καταρχάς να εκφράσω τη συμπάθειά μου, τη συμπαράστασή μου στον κύριο Βασιλακόπουλο. Είναι απαράδεκτο και ο ίδιος αλλά και οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος να γίνεται, πώς να το πούμε, πρωταγωνιστής σε μια τέτοια κατάσταση επίθεσης, ναι, για τις απόψεις επιστημονικές τις οποίες εκφράζει και την ανάγκη που έχει ως κάθε πολίτης μιας ευνομούμενης πολιτείας να βλέπει τον νόμο να εφαρμόζεται. Άρα τη συμπαράστασή μου και την καταδίκη της επίθεσης της οποίας δέχτηκε. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι συνειδητοποιούμε ίσως τώρα όλοι, ναι, την πόσο μεγάλη επιτυχία κατακτήσαμε συλλογικά και ατομικά ο καθένας από εμάς από το Μάρτιο του 2020 και για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν δει κανείς γύρω του σήμερα το τι συμβαίνει έξω στο δρόμο, αν δει κανείς την εικόνα στο διαδίκτυο από τον διχασμό που κάποιοι προσπαθούν να καλλιεργήσουν και ανατρέξει πίσω, θα δει ότι κάναμε ένα μικρό θαύμα. Γιατί ακούσαμε την επιστήμη, ακούσαμε τους ειδικούς, εμπιστευτήκαμε την κυβέρνηση όσον αφορά την κατεύθυνση τη βασική που έδωσε και καταφέραμε να περάσουμε τα πρώτα κύματα της πανδημίας με χαμηλά κρούσματα, με λίγες σχετικά απώλειες μέναντι άλλων χωρών. Τώρα τι γίνεται? Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον η πολιτική ανάλυση, η επιστημονική ανάλυση έχει φτάσει σε κάθε σπίτι, σε κάθε γωνιά, σε κάθε άνθρωπο. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιμείνουμε κόντρα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα επιθυμούν πλέον να ακούσουν τη φωνή της λογικής και είναι απόλυτοι αρνητές, να έχουμε κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Τι πρέπει να κάνουμε? Τι πρέπει? Πρέπει να δείξουμε ξεκάθαρα ότι αυτοί είναι οι κανόνες. Ναι. Οι κανόνες εφαρμόζονται. Όσοι έχουν εμβολιαστεί προχωρούν μπροστά. Εκείνοι οι οποίοι είναι ανεμβολιαστοί και έχουν δεύτερες σκέψεις, να προσπαθήσουμε να τους προσεγγίσουμε με όσο δυνατόν πιο ήπιο τρόπο για να πιστούν και εκείνοι να κάνουν το εμβόλιο. Μάλιστα. Οι δε άλλοι
θα πρέπει να μάθουν να ζουν με αυτούς τους περιορισμούς που προστατεύουν πάνω από όλα τη δική τους την υγεία. Φωτογραφίζεται αυτό είναι βασικό τώρα... στοιχείο και η ομοιόμορφη εφαρμογή των νόμων εδώ είναι κρίσιμη και θέλω πραγματικά να δώσω αυτή την ξεκάθαρη κατεύθυνση προς όλους, είτε είναι στο κομμάτι των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, είτε είναι στο εμπορικό κόσμο, είτε είναι στον τουριστικό, πραγματικά ότι πρέπει όλοι να τηρήσουμε απαραίτητα τους κανόνες για να μην έχουμε πισωγυρίσματα. Πάντως, εγώ κάνω μια πρόταση, κύριε Βασιλακόπουλε. Να ετοιμάσουμε ένα τραπέζι με τον δήμαρχο της περιοχής, με τον αξιότιμο επιχειρηματία με τον οποίο ήρθατε σε αντιδικία ή αν θέλετε σε ρήξη, ή αν θέλετε πέστε το όπως θέλετε και με δύο-τρεις καλούς φίλους εγώ θα βάλω το σαμιώτικο κρασί και θα πούμε στην υγεία των Ελλήνων. Συμφωνείτε να λήξει το θέμα, κύριε Βασιλακόπουλε? Το θέμα, κύριε Αυτιά, ναι, δεν είναι, έλατε, προσωπικό. Το, ναι, θέμα είναι θέμα δημόσιας υγείας και θέλω να το πω, να το ξεκαθαρίσω. Ναι. Όταν δεν τηρούνται τα μέτρα, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διασπορά του ιού, ιδίως σε εσωτερικούς χώρους. Και φτάνουμε να χάνουμε ανθρώπους. Το να πιούμε ένα κρασί, σαμιώτικο, ό,τι άλλο θέλετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να το πιούμε. Αυτό που σημαίνει σημασία για τη χώρα... Πάω στην Πειθό τώρα, προσέξτε. Αφήστε με. Στο κοντά ένα τον άλλον. Καταλάβατε. Σε αυτό πάω, στην Πειθό. Μακάρι. Γιατί αν η Πειθό είχε αυξημένα γκάζια και έφτανε μέχρι το τελευταίο χωριό, μέχρι το τελευταίο σπίτι, μέχρι σε αυτόν που ακούει περισσότερο τον παπά και όχι τον γιατρό, δεν θα είχαμε τέτοια πράγματα. Αυτό θέλω να πω, αγαπητέ κύριε καθηγητά. Άρα κάπου πρέπει να το τρέξουμε το πράγμα. Άνθρωποι... Όταν δεν πηγαίνει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Καταλάβατε. Έτσι. Άρα λοιπόν πιστεύετε και μακάρι να έχετε απόλυτο δίκιο εσείς. Και όσοι έχουν αυτή την άποψη, ότι στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή έχουμε 5 με 6.000 εμβολιασμούς κάθε μέρα, ναι, και όταν φτάνουμε στις 9.000 πανηγυρίζουμε, η Πειθό θα λύσει το πρόβλημα. Ταπεινή μου άποψη. Η Πειθό στην Ελλάδα έχει εξαντληθεί. Εδώ και 2 μήνες προσπαθούμε να πείσουμε, και εγώ είμαι ανίκανος να πείσω, το αναγνωρίζω. Ό,τι έπεισα. Και μάλιστα μπορώ να εξαφανιστώ. Θα παρακαλούσα αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στην Πειθό και την ευαγγελίζονται και είναι εναντίον της οποιασδήποτε υποχρεωτικότητας να βγουν και να πείσουν. Το να λέμε είμαι υπέρ του εμβολίου αλλά εναντίον λοιπόν της υποχρεωτικότητος όταν δεν γίνονται εμβόλια είναι κενό περιεχομένο. Λοιπόν, ξέρετε τι, με το εμβόλιο επειδή έφτασε σε ένα σημείο που το παιδί έπινε κάθε πρωί το γάλα. Από ένα σημείο και μετά έπινε μια γουλιά ή όταν γύριζε η μάνα από δίπλα το ρίχνε στο νεροχύτη. Και έχει συμβεί αυτό επανειλημμένα. Θέλει άλλο τρόπο. Μερικά πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι τα βλέπουμε. Λέω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ο Πάνος Χοροβαλιάς είδε στην Καλαμπάκα. Πανέμορφη Καλαμπάκα, έτσι. Όνειρο. Όνειρο. Βεβαίως. Όνειρο. Βεβαίως. Δηλαδή, τι να σου πω. Αυτό το χριστιανό τουρίστες, το δήμαρχο, ακούς, βρέστονε να βγει να μας κάνει μια δήλωση και μπράβο του. Μπράβο του στο δήμαρχο Καλαμπάκας, χίλια μπράβο για αυτή την κίνηση την οποία έκανε και η άποψή μου είναι τι. Λέει κάπου η πραής κληρονομήσουση την γην. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν. Τι σημαίνει αυτό? Έχω το λόγο, έχω την Πειθό, έχω τα επιχειρήματα, είμαι δίπλα στον κόσμο και προχωράω. Κύριε Πέτσα, ο κύριος Μαγιορκίνη είπε για μέτρα σε περιοχές όπου έχουμε λίγους εμβολιασμούς. Σας θέλω μετά το διάλειμμα. Θα μείνει μαζί μας ο κύριος καθηγητής, έτσι. Κύριε και Αυτιά, επιστρέφουμε αμέσως. Κύριε Αυτιά, τουλάχιστον είχε καλό φαγητό, δεν μας είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος. Έφαγε πάντως, πρόλαβε και έφαγε. Εντάξει, μια χαρά. Να είχε καλό φαγητό. Φάγατε τελικά. Καλό φαγητό. Πριν το διάλειμμα, κύριε Αυτιά, ήθελα να πω κάτι. Ήθελα να πω κάτι, κύριε Αυτιά. Κατάλαβα την παρότρινσή σας για το φιλότιμο, για την προσπάθεια, ναι, συνεργασίας. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σκληρά στην πραγματικότητα. Ναι. Και όποιος δέχεται τέτοια επίθεση όπως ο κ. Βασιλακόπουλος, ναι, ή όποιος συναντά καθημερινά τέτοιου είδους μηνύματα στα κινητά του ή, ναι, σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο οποιοσδήποτε συμπολίτης μας προσπαθεί να πείσει για το αυτονόητο και δέχεται επιθέσεις, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πράγμα τόσο ψύχρεμα. Γι' αυτό θέλω να πω ξανά και να κάνω έκκληση σε όλους ότι οι κανόνες θα εφαρμοστούν και εφαρμόζονται ομοιόμορφα. Σαφής. Δεν υπάρχει χώρος για πονηρούς. Σαφής. Mm-hmm. Απόλυτα σαφής. Mm-hmm. Και έχω να πω και κάτι άλλο. Αν κάθε εμβολιασμένος στην Ελλάδα έπιθε έναν ανεμβολίαστο, έναν, και το έλεγε
και το εξηγούσε με απλό τρόπο, σήμερα δεν θα κουβεντιάζαμε καθόλου το θέμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Υπάρχει το πρόβλημα με τις γυναίκες, υπάρχει το οικονομικό, αγαπητέ κύριε Πέτσα. Μαθαίνω ότι θα συνεχιστεί η μείωση των φόρων, αν υπάρξει πλεόνασμα, αν θα βοηθηθεί ο κόσμος που έχει μεγάλη ανάγκη. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Κύριε καθηγητά, μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε να κάνουμε κι άλλη κουβέντα αναφορικά με μείζωνα θέματα της κοινωνίας και ας ελπίσουμε ότι αυτό το δικό σας γεγονός ότι θα είναι το τελευταίο. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και 43 πρώτα λεπτά είμαστε εδώ, ήδη στο στούντιο και η κυρία Παναγοπούλου. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλή σας. Ευχαριστώ θερμά. Τρεις δικηγορίνες εδώ. Η ψυχολόγος μας, η κυρία Αργυρίου, είναι η κυρία Γογούση από Θεσσαλονίκη, η κυρία Παναγοπούλου εδώ στην Αθήνα, η κυρία Παπαδημητρίου στην Αθήνα και βέβαια από εκεί και πέρα ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Βασιλακόπουλος και ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας. Καλομελέτα. Θέλετε να με κάνετε πρόεδρος. Καλομελέτα. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω, αλλά σας είπα, η ζωή έχει ένα όραμα. Μάλιστα. Όποιος δεν έχει όραμα, δεν μπορεί να το ζήσει όμορφα. Κύριε Υπουργέ, ρωτάει ο περισσότερος κόσμος, με βάση τα όσα είπε ο κύριος Μαργιορκίνη χθες, σε περιοχές όπου έχουμε λιγότερους εμβολιασμούς από κάθε άλλη περιοχή, ενδέχεται εκεί να έχουμε περιοριστικά μέτρα σε διασκέδαση ή κάτι άλλο? Δεν είμαι ενημερωμένος για κάτι τέτοιο. Όπως ξέρετε, ναι, αυτό που κάνουμε εμείς αυτό το διάστημα είναι να επισκεπτόμαστε περιοχές και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς αλλά και τους υπόλοιπους φορείς των περιοχών, ναι, αυτών, πολιτιστικούς συλλόγους κλπ. Να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να πείσουμε πόρτα-πόρτα τους επιφυλακτικούς, ας το πω έτσι, συμπολίτες μας. Αυτό κάνουμε σε πάρα πολλές περιοχές. Πριν από μερικές εβδομάδες ήμουνα στις Σέρες, χτες ήμουνα στη Μεσσηνία. Είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, τον κ. Θεμιστοκλέους, καταστρώσει ένα πλάνο για επίσκεψη σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στην Πέλλα, στην Ημαθία και αλλού. Επομένως, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πείσουμε τους συμπολίτες μας. Θα ήθελα να μείνω λοιπόν σε αυτό. Εκεί που υπάρχουν χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού από το μέσο όρο, ναι, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να αυξήσουμε τα ποσοστά γιατί είναι για το δικό τους το καλό. Αυτό δεν θα πάψω να το επαναλαμβάνω. Σωστό. Αυτός ο κόκκινος χάρτης πόσο σας ανησυχεί, κύριε Υπουργέ? Νομίζω ότι απάντησα και στην προηγούμενη σύνδεσή, ναι, μας ότι το βασικό πλέον είναι στο ατομικό επίπεδο. Δεν είναι ούτε στο πολιτικό, ούτε στο επιστημονικό. Όλα τα επιχειρήματα που είχαμε να πούμε τα έχουμε πει. Όταν βλέπει κανείς στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, από ό,τι είδα τις προηγούμενες μέρες, 96% που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας να είναι ανεμβολιαστοί, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα για να τους πείσεις. Όταν βλέπει δίπλα του ένας συμπολίτης μας σε ένα μικρό χωριό κάποιον να έχει χαθεί από τον κορονοϊό, ή όταν βλέπει να περνά δύσκολα κάποιος άνθρωπος ο οποίος ήταν ανεμβολιαστός και να νοσεί βαριά, τότε δεν χρειάζεται να τον πείσουμε εμείς με επιχειρήματα από τηλεοράσεως. Το βλέπει δίπλα του πια. Επομένως, εγώ θα επιμείνω ξανά για την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων. Μάλιστα. Να μην υπάρχουν παράθυρα για πονηρούς. Και από εκεί και μετά, νομίζω πρέπει να πάμε μπροστά. Ούτε η οικονομία, ούτε η κοινωνία μπορεί να γυρίσει πίσω. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περίπου 6,4 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και με δεύτερη δόση. Ναι. Περίπου 7 εκατομμύρια 200.000 είναι αυτοί που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει. Μιλάμε για πολύ μεγάλα νούμερα εδώ. Επομένως, θα ήθελα να το βάλουμε το πράγμα στην πραγματική του διάσταση. Δεν μπορεί οι λίγοι να κρατούν πίσω μια ολόκληρη κοινωνία. Εμείς θα είμαστε δίπλα τους, να τους πείσουμε ότι είναι για το δικό τους το καλό, επαναλαμβάνω, να κάνουν το εμβόλιο και να αφήσουν πίσω τις ειρήνες του ανορθολογισμού. Το κρατώ αυτό. Κύριε Μαυροϊδάκο, όπως είδατε, θα πάμε στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και τα τελευταία γεγονότα που έχουμε σε ό,τι αφορά και την Κρήτη. 13 γυναίκες, κύριε Παναγοπούλου, χάσαν τη ζωή τους. Το 2021. Το 2021 είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα πάμε στο Μανώλη του Κωστίδη, διότι, κύριε Υπουργέ, είχαμε μια προσπάθεια του Ερντογάν. Παραπέει πια ο Ερντογάν, έκανε ό,τι έκανε, νόμιζε ότι είναι ο κουρσάρος, τελικά ούτε ναύτης σε βάρκα δεν ήταν. Τώρα εκλιπαρεί τον Μπάιντεν. Φαίνεται ότι τον έχουμε στα σκηνιά, έτσι.
θέλω πάντα να επιμένω στο γεγονός ότι βραχυπρόθεσμα πρέπει να έχουμε τεταμένη την προσοχή μας. Μάλιστα. Πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, μια γροθιά, να εκπέμπουμε συνεχώς το μήνυμα αποφασιστικότητας που εκπέμπουμε τα τελευταία χρόνια, ότι είμαστε εδώ και θα υπερασπιστούμε πάντα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας συγκεκριμένα. Όταν εκπέμπουμε αυτό το μήνυμα όλοι μαζί οι Έλληνες, ανεξαρτήτως πολιτικής, κομματικής προέλευσης, και επειδή έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε πάρα πολύ το επόμενο χρονικό διάστημα την αποτρεπτική μας δύναμη και σε επίπεδο επιχειρησιακό αλλά και σε επίπεδο γεωπολιτικό, τότε βραχυπρόθεσμα μόνο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πιστεύω θα πάνε καλά τα πράγματα και με τους γειτονές. Ακριβώς, και δεν έχει άλλη επιλογή πλέον ο επικεφαλής των, ή ο Τούρκος πρόεδρος. Για να δούμε ενημέρωση τώρα από τον Μανώλη τον Κωστίδη. 11 και 10 συναντώνται ο Τούρκος πρόεδρος με τον κύριο Μπάιντερ. Μανώλη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, αυτές είναι οι πληροφορίες μας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η συνάντηση Τζο Μπάιντερ με τον Ερντογάν τελικά θα γίνει στη Ρώμη. Μάλιστα. Όχι στη Γλασκόβη, όπως είχαν πει στην αρχή. Δεν θα πάει μάλλον, ενδεχομένως να μην πάει ο Ερντογάν στη Σύνοδο για την κλιματική αλλαγή. Στις 11 και 10 ώρα Ελλάδος θα γίνει αυτή η συνάντηση. Δεν έχει ανακοινωθεί η διάρκεια της, αυτό θα φανεί στην πορεία. Ο Τζο Μπάιντεν και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν θα συζητήσουν πρώτα απ' όλα το θέμα των F-35 και των F-16 που έχει προκύψει η Τουρκία. Δεν παραλαμβάνει F-35, όμως και πολλά ζητήματα άλλα, όπως και η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι στην τουρκική πλευρά. Αυτό τουλάχιστον περιμένουν. Όμως και άλλες πληροφορίες λένε ότι ο Τζο Μπάιντεν θα αναφερθεί και κυρίως στο ζήτημα που προέκυψε με τους 10 πρεσβευτές που ο Ερντογάν απειλούσε να διώξει από την Τουρκία, αλλά τελικά έριξε η κρίση, ότι θα τον προειδοποιήσει σε περίπτωση που προκύπτουν παρόμοιες ενέργειες, ξαφνικές ενέργειες, αυτό δεν θα έχει κανένα όφελος. Ενδεχομένως θα έχει και ζημιές στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή θα είναι μια προειδοποίηση του Μπάιντεν, τουλάχιστον αυτό είναι οι πληροφορίες. Έχουμε ένα βίντεο με τον Πατριάρχη, μου λέει ο Γιώργος ο Ψήλας, εκεί στη Νέα Υόρκη κλπ. Για να το δούμε, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μανώλη, είσαι Νέα Υόρκη τώρα. Βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη. Τι ώρα είναι? Το πρόγραμμα. Εδώ είναι 3:15 τα ξημερώματα. Εντάξει, μια χαρά είσαι. Ακολουθούμε το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος στήριξε πλήρως τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και είπε ότι δεν μπορούσε να υπάρχει καλύτερος και αξιότερος. Και θα πούμε αμέσως μετά, νομίζω, και τη φωτογραφία τη χθες στον βραδινή, αν μπορούμε, δεν ξέρω. Εδώ είμαστε. Εσύ θα μου πείτε τεχνικά τι θα κάνουμε. Βλέπουμε εδώ τον Πατριάρχη, βλέπουμε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Ο Μπουρλά είναι στο μέσον. Ο Μπουρλά. Πάμε να δούμε το βίντεο. Είναι ο Μπουρλά, ο οποίος πήρε το βραβείο Αθηναγόρα εδώ στην Νέα Υόρκη από τους ομογενείς. Και εκεί το έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Νομίζω ζήσαμε συγκινητικές στιγμές. 1000 ομογενείς εδώ συγκεντρώθηκαν στη Νέα Υόρκη, αλλά ζούμε και το βίντεο που αναφέραμε. Κατάλαβα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Ξύπνησες πολύ νωρίς. Έχεις πολύ δρόμο σήμερα. Πολύ ρεπορτάζ, μα τα καταφέρεις. Και διαβάζω και στην καθημερινή τα δικά σου θέματα. Για να δούμε το βίντεο και μετά θέλω, κύριε Υπουργέ, να δείτε τον πρόεδρο των πυροσβεστών, ο οποίος θα σας θέσει ένα θέμα να παρέμβετε, γιατί είστε υπουργός ειδικών αποστολών. Πάμε να δούμε τον Πατριάρχη. Καταρχάς, δεν λυπόμαστε καθόλου τον κύριο Κωστίδη, γιατί βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Είναι την πόλη που ποτέ δεν κοιμάται. Σκληρό μέταλλο. Πάμε. Από το Πατριαρχείο έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, γι' αυτό άλλωστε και τον εκλέξαμε ομόφωνα και τον στείλαμε για να ηγηθεί όσα χρόνια επιτρέψει ο Κύριος, όπως το θέλει ο Κύριος, της πρώτης και μεγάλης αυτής επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου. Προχθές, σε μια άλλη ευκαιρία που μίλησα για το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου, είπα ότι τον εκλέξαμε γιατί υπό τας παρούσας συνθήκας δεν μπορούσαμε να βρούμε άλλον καλύτερον και καταλληλότερον για αυτή την περίπτωση. Αυτά λοιπόν από τον Πατριάρχη, 8:51 πρώτα λεπτά. Πολλοί με ρωτάνε, αγαπητέ κύριε Πέτσα, αν πάμε σε αυξημένο αριθμό νεκρών, τότε θα τα πάρετε τα μέτρα? Δηλαδή θα χρειαστούν κάποια μέτρα, ειδικά σε περιοχές όπου είναι αυξημένος ο αριθμός των νεκρών?
Αυτό με ρωτάνε εδώ οι περισσότεροι. Δηλαδή, τι περιμένουμε για να φτάσουμε σε περισσότερα μέτρα? Το καλύτερο μέτρο είναι να τηρούμε τα μέτρα. Μάλιστα. Ένα. Και το δεύτερο καλύτερο μέτρο είναι να είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί και έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το όπλο της επιστήμης, μάλιστα, θα συνεχίσουν τη ζωή τους όσο πιο κοντά γίνεται στην κανονικότητα. Αυτό θα παρακινήσει και εκείνους που είναι επιφυλακτικοί. Οτιδήποτε άλλο που είναι επισογείσμα δεν νομίζω ότι θα αυξήσει τα ποσοστά εμβολιασμού. Απλώς θα καθυλώσει την οικονομία και την κοινωνία για ακόμα ένα εξάμηνο. Ακριβώς. Κάτω από εσάς είναι ο αξιότιμος πρόεδρος των πυροσβεστών. Ένας άνθρωπος που μαζί με τους συναδέλφους του δίνει μάχη μέρα νύχτα για μας. Υπάρχει ένα θέμα, κύριε Πρόεδρε. Το λέτε τώρα στον κύριο Πέτσα και ξέρω ότι θα πάρει το σωστό δρόμο. Ελάτε. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα από όλους τους συναδέλφους μου. Συναδέλφους μου που όλο το καλοκαίρι μάτωσαν και δούλευαν συνεχόμενα 48 ώρα, χωρίς κανονικές άδειες, χωρίς ρεπό, δεν είδαν την οικογένειά τους, δεν είδαν τα παιδιά τους όλο το καλοκαίρι. Είναι και αυτοί εργαζόμενοι με συγκεκριμένα όρια, αντοχές και υποχρεώσεις. Νιώθουν οργισμένοι και εξαπατημένοι. Εξαπατημένοι διότι η απλήρωτη εργασία αυτή τη στιγμή των πυροσβεστών φτάνει σε απίστευτα νούμερα. Αλλά ας μην φτάσουμε γι' αυτό. Εγώ θα πω κάτι πιο σημαντικό ακόμα. Ελάτε. Για το ίδιο το πυροσβεστικό σώμα. Ότι αν άμεσα δεν γίνουν προσλήψεις 4.000 πυροσβεστών, την επόμενη 7 ετία θα κλείσει το πυροσβεστικό σώμα. Και άμεση αξιοποίηση αυτών των εποχικών πυροσβεστών που έδωσαν τη μάχη και τις τελευταίες πυρκαγιές. Θα κλείσει το πυροσβεστικό σώμα. Είστε σαφείς. Στην επόμενη 7 ετία θα φύγουν 5.000 άρα, πυροσβεστές. Κύριε Πέτσα, βάζει δύο πράγματα ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος δίνει τη ζωή του στην χειρουργία όπως και οι συναδελφοί του. Αυτό που σας είπε τώρα, μπορείτε να το κουβεντιάσετε από κοντά και να το προωθήσετε σε επίπεδο κυβέρνησης, ώστε το θέμα αυτό να το κατανοήσει και άλλος αριθμός υπουργών. Ξέρω ότι μπορείτε να το φτάσετε μέχρι εκεί που ενδεχομένως άλλος να μην μπορεί. Ελάτε. Κοιτάξτε, όσον αφορά τον σχεδιασμό των προσλήψεων, έχουμε ανακοινώσει πάνω από 15.000 προσλήψεις για την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο έγινε η έγκριση της εισήγησης του Μάκη του Βορύδη για το θέμα αυτό. Και στα πρώτα Υπουργεία, όσον αφορά τις προσλήψεις, είναι και το Υπουργείο που έχει μέσα τα σώματα ασφαλείας και φυσικά την πυροσβεστική. Επομένως, γίνεται μια προσπάθεια στην κατεύθυνση των προσλήψεων. Για το θέμα υπερορειών, καθυστερήσεων κλπ. Θέματα, δεσμεύομαι ότι θα το δούμε και θα απαντήσουμε σύντομα συνολικά σαν κυβέρνηση. Δεν το γνωρίζω στη διάσταση που το θέτει ο καλεσμένος σας, αλλά θα το δούμε και θα απαντήσουμε άμεσα συνολικά. Πάντως, αυτή η απάντηση, κύριε Σταθόπουλε, βάζει θεμέλιο λίθος προς την επίλυση του θέματος. Βεβαίως, βάζει θεμέλιο λίθος. Σας ευχαριστώ, κύριε Σταθόπουλε. Και να ξέρετε κάτι άλλο. Να πω ότι την Παρασκευή, κύριε Υπουργέ, θα κάνουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο στο Μαρούσι, προκειμένου να δούμε όλα αυτά τα θέματα. Και θα θέλουμε και σε συνεννόηση με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Σκυλακάκη και τον κύριο Σταϊκούρα να προχωρήσουμε αυτές τις διαδικασίες. Κύριε Σταθόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Ελπίζω ότι μέχρι τότε θα έχετε την απάντηση που πρέπει στα ερωτήματά σας και να μην χρειαστεί να την κάνετε. Μάλιστα. Κύριε Πέτσα, και σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε και αυτός ο διάλογος μεταξύ μιας μεγάλης κοινωνικής ομάδας που είναι οι πυροσβέστες με τον Υπουργό και την εκπομπή δείχνει τι, δείχνει ότι ακούγεται το αίτημα αυτών των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταθόπουλε, θερμότατα. Βασιλακόπουλος μαζί μας, πάντα. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο, μια που ο κύριος Πέτσας τον βλέπουμε ότι βοηθάει. Βεβαίως, ελάτε. Να μην ξεχνάμε και μια έμπρακτη στήριξη. Ναι. Στους αστυνομικούς που το έχει υιοθετήσει και ο κύριος Πρωθυπουργός. Βεβαίως. Για την περίοδο της πανδημίας, όπου βάλανε πλάτη και βγήκαν μπροστά, κύριε Πέτσα, και σωστό. Νομίζω ότι συμφωνείτε σε αυτό. Σωστό. Νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι αυτός που συμφωνούν όχι τώρα, από την πρώτη φάση της πανδημίας και το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αν είναι θέματα που δεν είναι στην δική μου αρμοδιότητα και στο δικό μου χαρτοφυλάκιο, προέχει μια συνολική κυβερνητική απάντηση ώστε να μην παραπλανούμε κανέναν. Σας ευχαριστώ θερμά και έχω να πω το εξής. Όχι μόνο εσάς που παρεμβαίνετε, είτε ως κοινωνικές ομάδες και παίρνετε τις απαντήσεις, αλλά ευχαριστούμε θερμά εσάς όλους γιατί. Γιατί από την αρχή της σεζόν έως τώρα μας έχετε στην πρώτη προτίμησή σας από όλες τις πρωινές εκπομπές. Αυτό είναι ευθύνη. Όταν μου λέει ο κύριος Μαυροϊδάκος πρέπει να στηριχθούν οι αστυνομικοί. Όταν μου λέει ο πρόεδρος των πυροσβεστών, στηρίξτε. Όταν μου το λένε οι νοσηλευτές. Όταν μου το λένε οι γιατροί. Όταν μου το λένε οι απλοί εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες κλπ. Υποχρέωση δικιά μας είναι να σταθούμε κοντά σας. Και αυτή η αγάπη και η εκτίμηση
αντιπροσωπεύει αυτή τη μεγάλη ευθύνη το να επιλέγετε τον Sky και τις ενημερωτικές εκπομπές για τη δική σας ενημέρωση. Και τον κύριο Οικονόμου με τη Μαρία και τους ατέριαστους και τον Δημήτρη τον Καμπουράκη και τα κεντρικά δελτία ειδήσεων με την κυρία Κοσιόνη και τον κύριο Στραβελάκη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, γρήγορο διάλειμμα κύριε Πέτσα. Κρατήστε τις παρατηρήσεις. Κύριε Βασιλακόπουλε, να είστε καλά. Προχωράμε. Παραμένουμε στο θέμα. Ευχαριστώ. Πάμε στο τεράστιο θέμα των γυναικών. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλημέρα. Ξανά, εδώ ακριβώς μπροστά σου, την ώρα που μας σύστησαν και μου πες το όνομά σου. Κι ο κόσμος έγινε ξανά, εδώ ακριβώς μπροστά μας, όταν πλεχτήκαν τα φιλιά μέσα στα στόματα μας. 9 και 7 πρώτα λεπτά. Θα μπούμε στο μεγάλο θέμα της δολοφονίας γυναικών, γυναικοκτονίας. Πες το πώς θέλετε. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. 13 γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους. Έχουμε όμως ένα κλείσιμο με τον κύριο Πέτσα σε ό,τι αφορά τη στήριξη της κοινωνίας. Και μαθαίνω, κύριε Πέτσα, ότι ανάλογα με το πλεόνασμα του Νοεμβρίου θα φανεί κατά πόσον θα συνεχιστούν αυτά τα μέτρα στήριξης των συμπολιτών μας. Ελάτε. Ναι, ήθελα να πω μόνο μία φράση. Ότι πράγματι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, το γεγονός ότι αναδεικνύεται διάφορες κοινωνικές ομάδες μέσα από τις εκπομπές σας, ώστε να δίνουν τη διάσταση που εκείνοι θέλουν για τα οικονομικά ή θεσμικά τους αιτήματα, είναι κάτι πολύ σημαντικό που φέρνει αυτόν τον διάβλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση από την πλευρά της, ναι, θα συνεχίσει να στηρίζει, και να είστε βέβαιος γι' αυτό, κύριε Αυτιά, και όσοι μας ακούνε, όλους όσους έχουν ανάγκη είτε από τις ανατιμήσεις, είτε γενικότερα για θέματα τα οποία χρονίζουν από το παρελθόν και πρέπει να βρουν μια λύση. Και θα το κάνει αυτό, γιατί υπάρχει εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και οι δυνατότητες που έχει πλέον το οικονομικό επιτελείο στα χέρια του είναι μεγάλες και θα συνεχίσει η στήριξη και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, αλλά και για όσο χρειαστεί. Μακάρι. Και η οικονομία, να ξέρετε, δεν είναι μόνο ένα νούμερο ότι μπορεί το ΑΕΠ να είναι ψηλότερα από εκεί που κάποιοι το είχαν προβλέψει στην αρχή της χρονιάς. Είναι ότι αυτό το υψηλότερο νούμερο μεταφράζεται σε εισόδημα για τους συμπολίτες μας, μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ευελιξία στον προϋπολογισμό να στηρίξει τους συμπολίτες μας που δεν είχαν εισόδημα και μεταφράζεται επίσης σε καλύτερες προοπτικές για την επόμενη χρονιά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η στήριξη αυτή, την οποία λέμε να μην είναι θεωρητική, να είναι χειροπιαστή, και αυτό θα γίνει και το επόμενο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ θερμά. Το περίμενα από έναν άνθρωπο που έχει θητεύσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όπως εσείς. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ.